Γεια σας! Σήμερα θα κάνω το tag food lovers, δηλαδή οι λάτρες του φαγητού και να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ελίζα που με έκανε tag σε αυτό το βίντεο. Επίσης να πω ότι έχω κάνει και το sweater weather tag. Άμα θέλετε να διαβάσετε τις απαντήσεις μου στις ερωτήσεις αυτού του tag, θα σας αφήσω από κάτω το σύνδεσμο να πάτε να το δείτε στο blog μου, γιατί με έκανε tag μία blogger. Τι άλλο έχω να πω, ότι αυτό το μακιγιάζ θα το βρείτε επίσης κάτω στην περιγραφή, είναι το προηγούμενο μου βίντεο. Θα σας δείξω αναλυτικά πώς έκανα αυτό το μακιγιάζ και πώς έφτιαξα αυτά εδώ πέρα τα νυχάκια, τα χριστουγεννιάτικα. Και να σας πω ότι έχω μια σελίδα στο Facebook, στην οποία πηγαίνετε να κάνετε like για να ενημερώνεστε για το τι κάνω στο YouTube, τι κάνω στο blog, τι προσφορές παίζουν και όλα τα σχετικά. Κάντε εγγραφή εδώ στο κανάλι μου εδώ στο YouTube για να ενημερώνεστε για τα καινούργια βίντεο που ανεβάζω. Και ελάτε και μια βόλτα από το blog μου και γίνετε μέλη και εκεί για να διαβάζετε όλες τις κριτικές προϊόντων που κάνω. Αυτά είχα να σας πω, πολλά το ξέρω, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το tag. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Λοιπόν, πάρα πολύ δύσκολη ερώτηση για μένα. Τη σκέφτηκα πάρα πολύ και έχω καταλήξει στο ότι είναι η καρμπονάρα. Και συγκεκριμένα η καρμπονάρα που φτιάχνει το αγόρι μου ο Κώστας είναι εξαιρετική. Μπέικον, μπόλικο τριμμένο τυρί όταν τελειώνει όλη η καρμπονάρα. Πραγματικά εξαιρετική καρμπονάρα φτιάχνει. Χωρίς μανιτάρια τα οποία δεν μου αρέσουν. Ποιο είναι το αγαπημένο σου γλυκό? Εδώ θα πω ότι είναι το cheesecake φράουλα, γιατί πραγματικά είναι το μόνο γλυκό το οποίο μπορώ να φάω άπειρη ποσότητα, χωρίς να αισθάνομαι το στομάχι μου βαρύ, χωρίς να νιώθω ότι με παχαίνει κιόλας, αν και εντάξει γλυκό είναι, παχαίνει λιγάκι κι αυτό, αλλά πραγματικά όλα τα υπόλοιπα γλυκά τα θεωρώ πάρα πολύ βαριά στο στομάχι, αν και είμαι τρομερά γλυκατζού και τα τρώω πάρα πολύ τα γλυκά. Τα θεωρώ ότι είναι έτσι λίγο πιο βαριά και θεωρώ ότι το cheesecake είναι πολύ πιο ελαφρύ από όλα, οπότε είναι και το αγαπημένο μου. Ποιο φαγητό δεν θα δοκίμαζες ποτέ? Καταρχάς να σας πω ότι απεχθάνω με την ντομάτα, έχω δοκιμάσει ντομάτα αλλά γενικότερα δεν την τρώω καθόλου, δεν μ' αρέσει. Από εκεί και πέρα κατσαρίδες, σκύλους, άλογα, όλα αυτά και αυτά που τρώνε οι Κινέζοι δηλαδή. Και επίσης όλα αυτά που ρουφιούνται, δηλαδή σαλιγκάρια, μύδια, έτσι κάτι άλλα περίεργα, θαλασσινά. Αυτά όχι. Όλα τα υπόλοιπα, ναι, είμαι μεγάλη φαν των κρεάτων και περίεργες σαλάτες, δηλαδή τα πάντα τρώω. Απλά σε αυτά που σας είπα βάζω ένα όριο κι εγώ. Ελληνική, Ιταλική, Μέξικαν ή Ασιάτικη κουζίνα? Λοιπόν, όσο μεγάλη θαυμάστρια κι αν είμαι της ελληνικής κουζίνας και των φαγητών μας, έχω να πω ότι είμαι φαν της ασιατικής κουζίνας. Γιατί κάθε φορά που τρώω κινέζικο, σε μένα είναι πεντανόστιμο, είναι πάρα πολύ ελαφριά τα φαγητά τους και πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ και έχω δοκιμάσει και τις τέσσερις κουζίνες φυσικά και μου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά τα ασιατικά φαγητά, ειδικά το κινέζικο θα πω. Οπότε θα πω σίγουρα ασιατική κουζίνα. Σε ποιο φαγητό γλυκό είσαι εξπερ? Δεν ξέρω να μαγειρεύω και πάρα πολύ καλά, αλλά κανονικό φαγητό, πρώτη φορά που το έφτιαξα μόνη μου ολοκληρωμένο, είναι οι φακές. Και τις πέτυχα πάρα πολύ καλά. Είχα πήξει κι εγώ με τα μακαρόνια και τα ρύζια και τα σουβλάκια όλη την ώρα και αποφάσισα να κάνω φακές. Πήρα τηλέφωνο τη μανούλα τη γλυκιά και με βοήθησε αμέσως τηλεφώνου να φτιάξω τις φακές και βγήκανε πεντανόστιμες. Έχεις αλλεργίες σε κάποιο φαγητό? Δόξα τω Θεώ, δεν έχω αλλεργίες σε κανένα φαγητό, έχει τίποτα άλλο, γιατί πρέπει να προσέχεις και συνέχεια τι τρως, άμα το περιέχει μέσα αυτό που είσαι αλλεργικός κλπ. Οπότε είναι πάρα πολύ κουραστικό, φαντάζομαι, να έχεις αλλεργίες σε κάποιο φαγητό. Οπότε δόξα τω Θεώ, δεν έχω. Ποιο είναι το φαγητό που έμαθες να μαγειρεύεις πρώτο? Το φαγητό που έμαθα να μαγειρεύω πρώτο είναι τα κλασικά, μακαρόνια, αυγά, ρύζια. Τέτοια πράγματα. Γενικότερα έμαθα πάρα πολύ καλά πώς να ψήνω τα πράγματα. Αυτό δεν θεωρείται φυσικά μαγείρεμα, αλλά ας πούμε έμαθα το κλασικό το ρύζι να φτιάχνω και έμαθα πολύ καλά να ψήνω και σνίτσερ, μπιφτέκια, λουκάνικα στο φούρνο, όλα αυτά. Οπότε τα συνδυάζα με το ρύζι ή τις πατατούλες που έφτιαχνα ας πούμε. Είσαι χορτοφάγος? Όχι, δεν είμαι χορτοφάγος και πραγματικά άμα βρείτε κάποιον Έλληνα ή Ελληνίδα που να είναι χορτοφάγος, σηκώνω τα χέρια ψηλά, γιατί έχουμε τόσες εορτές και έχουμε τόσο πολύ κρέας στις γιορτές μας συνέχεια εμείς οι Έλληνες, οπότε εγώ προσωπικά δεν ξέρω κανέναν Έλληνα χορτοφάγο, δεν ξέρω για σας. Συνήθως τι παραγγέλνεις απ' έξω? Εννοείται σουβλάκια όλη την ώρα. Είναι πάρα πολύ οικονομικό φαγητό, είναι πάρα πολύ νόστιμο φαγητό και άμα το σκεφτείς, περιέχει μέσα ό,τι χρειάζεσαι για να τρως στην καθημερινή βάση. Περιέχει τη σαλάτα που είναι το κρεμμύδι και η ντομάτα, περιέχει λίγο κρέας που είναι ο γύρος, περιέχει τις πατατούλες, την πίτα
Δηλαδή έχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία υποτίθεται πρέπει να τα τρώμε καθημερινά. Άμα το σκεφτούμε λίγο έτσι την έννοια του σουβλακίου, ας πούμε. Αλλά ναι, μου αρέσει πάρα πολύ να παράγγελνω σουβλάκι και λιγότερο συχνά πίτσα. Είσαι γλυκατζού ή φαν των αλμυρών σνακ? Είμαι απίστευτα γλυκατζού. Έχω υψηλό επίπεδο ινσουλίνης, δηλαδή ο οργανισμός μου παράγει πάρα πολύ ινσουλίνη, μου έχει πει η ενδοκρινολόγος μου και μου έχει πει ότι είναι πολύ φυσιολογικό επειδή έχω αυτό το θέμα. Μετά από κάθε γεύμα να ζητάω γλυκό. Και όντως αυτό μου το είπε χωρίς να με ξέρει. Με είχε δει πρώτη φορά στη ζωή της η γυναίκα και μου το είπε και λέω: συγγνώμη, αυτό πού το ξέρετε? Και μου λέει: είναι οι εξετάσεις σου αυτές. Δηλαδή το καταλαβαίνω από τις εξετάσεις σου αυτό. Φανταστείτε δηλαδή. Και είμαι σίγουρα γλυκατζού. Μ' αρέσει πάρα πολύ η σοκολάτα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ η 3B, η Mars, η Ιόνα Μυγδάλου. Μ' αρέσουν όλα, όλα. Ό,τι περιέχει σοκολάτα μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά φυσικά στην κορυφή είναι εννοείται το cheesecake. Αγαπημένο σνακ. Αυτή η σακούλα περιέχει 23 σακουλάκια άδεια από το σνακ που καταναλώνω εδώ και τόσο καιρό. Όλα αυτά τα 23 σακουλάκια τα έφαγα μόνο σε 1,5 μήνα. Μόνο από αυτό το σνακ. Φανταστείτε πόσο μου αρέσει. Είναι αυτό εδώ πέρα. Λέγεται Μικιό και δυστυχώς το έχω βρει μόνο σε κριτικά σούπερ μάρκετ. Είναι κριτζινάκια τα οποία περιέχουν διάφορες γεύσεις μέσα. Εδώ έχω τυλιαστή ντομάτα και ελιές. Είναι πεντανόστιμα. Είναι από την εταιρεία Κριτών Γεύσεις. Παραδοσιακά τρόφιμα και ποτά Κρήτης. Πραγματικά φέρτε τα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη ή σε όλη την Ελλάδα. Φέρτε τα. Είναι απίστευτα γευστικά. Είναι απίστευτα υγιεινά. Είναι ελαφριά. Είναι οικονομικά. Αυτό κάνει 1 ευρώ. Και είναι το τέλειο σνακ για να φας. Και πραγματικά. Συμπλήρωμα για σαλάτα, να το βάζεις μέσα στη σαλάτα σου. Αντί για παξιμάδι ή αντί για ψωμί να φας αυτό. Είναι δηλαδή πραγματικά τόσο νόστιμα και δεν σε παχαίνουν κιόλας. Έχουν θρεπτικά συστατικά. Είναι καλά για σένα δηλαδή, για την υγεία σου. Πραγματικά είναι τα αγαπημένα μου σνακ. Πώς τρως το σάντουιτς σου? Θα πατήσω και με τους δύο τρόπους, δηλαδή και με τον θεσσαλονικιό τρόπο και με τον μη θεσσαλονικιό. Το σουβλάκι μου λοιπόν, σάντουιτς για τους Θεσσαλονικιούς. Το τρώω πίτα γύρω χοιρινό, χωρίς ντομάτα, με τζατζίκι μέσα έξω. Το μέσα έξω σημαίνει βάζεις τζατζίκι πριν βάλεις όλα τα υλικά στην πίτα, βάζεις τα υλικά και μετά από πάνω βάζεις πάλι τζατζίκι. Αυτό σημαίνει μέσα έξω. Με έχουν ρωτήσει πάρα πολλοί σουβλατζίδες. Μα τι σημαίνει το μέσα έξω? Κάποιοι άλλοι το ξέρουνε, κάποιοι άλλοι όμως δεν το ξέρουνε. Οπότε γι' αυτό κάθε φορά πρέπει να το διευκρινίζω. Και φυσικά χωρίς ντομάτα, γιατί την απεχθάνω με την ντομάτα. Αλλά όλα τα υπόλοιπα τα τρώω. Και το κανονικό μου το σάντουιτς, τρώω τα πάντα, δεν έχω κανένα πρόβλημα θα έλεγα, οτιδήποτε δεν έχει μέσα ντομάτα. Τρώω και κάτι πάρα πολύ περίεργα σάντουιτς που έχουν βάλει μέσα διάφορες σαλάτες, διάφορους συνδυασμούς, τα τρώω όλα. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα στο συνδυασμό των υλικών, αρκεί να μην υπάρχει, όπως είπαμε, η ντομάτα. Σε αυτή τη φάση της ζωής σου τρως υγιεινά ή το έχεις ρίξει τη μάσα? Θα έλεγα ότι τη μία μέρα τρώω υγιεινά, δηλαδή τη μία μέρα θα φάω φρούτα, λαχανικά, θα φάω την απαραίτητη ποσότητα που χρειάζεται κλπ. Και την άλλη μέρα, ξέρω εγώ, θα φάω ένα μεσημεριανό 10 πιάτα, ξέρω εγώ. Μετά θα φάω 4 σοκολάτες, μετά θα φάω και τα φρούτα. Δηλαδή, άμα πεινάω, ποιος με σταματάει, ξέρω εγώ. Το θέμα με μένα είναι ότι ενώ μπορεί να τρώω υγιεινά, τρώω αρκετά. Δηλαδή, τρώω πιο πολύ από αυτό που χρειάζεται, γι' αυτό έχω και κάποια παραπάνω κιλά. Και γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ να τρώω και δεν σταματάω να τρώω. Τρώω και γρήγορα βέβαια και τρώω και μεγάλες μπουκές και δεν τις μασάω καλά. Οπότε ναι, αυτό είναι το αρνητικό μου. Αλλά αυτή την περίοδο της ζωής μου είμαι στη μέση, δηλαδή ούτε πάρα πολύ ανθυγιεινά, αλλά ούτε και πάρα πολύ υγιεινά δεν τρώω. Ποιος μαγειρεύει καλύτερα μέσα στην οικογένεια? Εννοείται 1000% η γλυκιά μου η Μανούλα. Σ' αγαπάω πάρα πολύ, Μανούλα μου. Είναι η καλύτερη μαγείρισα σε όλη την οικογένεια όμως, ούτε γιαγιάδες, ούτε θείες, ούτε ξαδέρφες τη φτάνουνε. Καμία ποτέ δεν έχει φτάσει τη μαμά μου στη μαγειρική. Μα τα φαγητά, μα τα γλυκά, οτιδήποτε πιάσει αυτή η γυναίκα στα χέρια της και πει θα την κάνω αυτή τη συνταγή, την εφαρμόζει, έχει ολόκληρα βιβλία με συνταγές στο σπίτι, σημειώνει συνέχεια συνταγές από την τηλεόραση, παρακολουθεί συνέχεια εκπομπές μαγειρικής, της αρέσουν πάρα πολύ και μαγειρεύει ελαφριά, υγιεινά και πάρα πολύ νόστιμα φαγητά και αυτό είναι, το θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη τέχνη και πραγματικά την εκτιμώ πάρα πολύ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να τρώω και κάνει τόσο ωραία φαγητά. Δεν ξέρω αν θα άντεχα μία μάνα που δεν ξέρει να μαγειρεύει καλά ή καθόλου.
Δεν ξέρω αν θα την άντεχα, οπότε τη δικιά μου τη λατρεύω πάρα πολύ γιατί αγαπάω και το φαγητό. Αυτό ήταν το tag, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να μου γράψετε και εσείς τις δικές σας απαντήσεις. Όλες τις ερωτησούρες θα σας τις έχω στην περιγραφή, να πάτε να τις διαβάσετε και άμα θέλετε να μου απαντήσετε όσες θέλετε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Φιλιά πολλά!